Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Παρελθόν αποτελεί από σήμερα Πέμπτη το χάρτινο εισιτήριο, λοιπόν, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας και της Ετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, μετά από πάρα πολλά προβλήματα, πισωγυρίσματα και πολλές ουρές, φαίνεται ότι σιγά σιγά το ηλεκτρονικό εισιτήριο μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Και λέω σιγά σιγά γιατί από σήμερα σταματάει μεν η έκβαση των χάρτινων εισιτηρίων και η ακύρωση των χάρτινων εισιτηρίων, αλλά δεν κλείνουν οι πύλες. Οι πύλες δηλαδή στους σταθμούς παραμένουν ανοιχτές, περνάει ο κόσμος κανονικά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, θα υπάρχουν προβλήματα ακόμα. Ακριβώς. Ακόμα αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν και ουρές ακόμα και στα αυτόματα κυβωτήρια από τον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να βγάλει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ποιο ηλεκτρονικό εισιτήριο πρέπει να βγάλει, ποιο πακέτο πρέπει να επιλέξει. Είναι μεγάλοι άνθρωποι που πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει σίγουρα καιρό. Γι' αυτό και όλα ο ΆΣΑ έχει αποφασίσει ότι οι πύλες θα κλείνουν σταδιακά και δοκιμαστικά από τις 20 του μηνός, από την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, σε κάποιους σταθμούς. Πάντα θα παρεμένουν κάποιες πύλες οι οποίες θα είναι ανοιχτές για δύο λόγους. Πρώτον, κυρίως για να υπάρχει και ένα άτομο εκεί πέρα το οποίο να βοηθάει και τη ροή και την διέλευση των επιβατών. Και αφετέρου γιατί υπάρχουν κατηγορίες επιβατών όπως τα ΑΜΕΑ, όπως οι πολύτεχνοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τις κάρτες τους ακόμα και θα μπορούν να περάνε από αυτές τις πύλες δείχνοντας τα ή οι φαντάροι οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν διέλευση. Θα δείχνουν τις κάρτες, τα δικαιολογητικά τους και θα περνάνε δωρεάν από όσους σταθμούς είναι κλειστές οι πύλες. Δεν ξέρουμε σε ποιους σταθμούς θα κλείσουν οι πύλες, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι τέτοιο από τον ΟΑΣΑ. Θα γίνει όπως είπαμε δοκιμαστικά, οπότε θα πρέπει πάντα οι επιβάτες να είναι έτοιμοι. Ενδεχομένως να συναντήσουν κλειστή πύλη είτε μπαίνοντας στο μετρό είτε βγαίνοντας από κάποιο σταθμό. Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικό κόμμα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι όσοι έχουν κρατήσει χαρτινά εισιτήρια μπορούν να τα αλλάξουν. Mm-hmm. Μπορούν δηλαδή να τα πάνε στο εκβοτήριο της Ομόνιας, στο εκβοτήριο της Ομόνιας ή στα γραφεία του ΟΑΣΑ στη Μετσόβου, δίπλα στο Πολυτεχνείο, στο κέντρο της Αθήνας, για να αλλάξουν και να πάρουν τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά εισιτήρια ανάλογα με τα πόσα χάρτινα εισιτήρια έχουν. Αυτή τη στιγμή τα χάρτινα εισιτήρια δεν ακυρώνονται καν. Δεν βλέπουμε δηλαδή ούτε τα εκβοτήρια ούτε τα κυρωτικά, τα κυρωτικά μηχανήματα. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα γίνει. Στόχος του ΟΑΣΑ είναι 20 Δεκεμβρίου να υπάρχει σε πλήρη έκταση. Σε πλήρη ομαλότητα. Αυτό θα το δείξει η ζωή βεβαίως γιατί από ό,τι φαίνεται οι ουρές είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει στο μετρό και στο ηλεκτρικό.